Ο Ολλανδός ερευνητή Φρανκ Χούγκερμπίτς από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Solar System Geometry Survey, ο οποίο είχε προβλέψει το μεγάλο σεισμό στην Τουρκία της 6ης Φεβρουαρίου, βάζει και την Ελλάδα στο κάδρο ενό επικείμενου μεγάλου σεισμού την 17η Φεβρουαρίου. Όπω αναφέρει ο Ολλανδός, από τις 15 έως τις 18 Φεβρουαρίου αναμένεται ένα μεγάλο σεισμικό γεγονό έως και 7 Ρίχτερ, δίνοντα έμφαση στις 16 και 17 Φεβρουαρίου. Όπω αναφέρει ο Ολλανδό ερευνητή, ο οποίο στηρίζει τι προβλέψει του σε ένα μοντέλο που έχει να κάνει με τι κινήσει και τι ευθυγραμμίσει των πλανητών του ηλιακού μα συστήματο, περιοχέ οι οποίε παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι το Μεξικό, η Ονδούρα και η Κεντρική Αμερική γενικότερα. Η άλλη περιοχή καλύπτει το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, ίσω το Ιράν και μέρο τη Δυτική Κίνα. Η άλλη περιοχή που αναφέρει ο Χούγκερμπιτ είναι η Κεντρική Μεσόγειο και η Ιταλία πιο συγκεκριμένα, ενώ δεν παραλείπει να πει ότι ενδέχεται να είναι και η Ελλάδα εντό του πεδίου ενό έντονου σεισμικού γεγονότο τη 17η Φεβρουαρίου. Όπω αναφέρει, δεν σημαίνει ότι σε αυτέ τι περιοχέ θα υπάρξει μεγάλο σεισμικό γεγονό, αλλά ενδέχεται να υπάρξει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα. Ο Χούγκερμπιτ σημειώνει πάντω ότι οι περιοχέ που καλύπτονται από το ΜΟΒ περίγραμμα και που υποδηλώνουν ατμοσφαιρικέ διακυμάνσει δεν σημαίνει ότι αυτέ καταδεικνύουν ρήγματα έτοιμα να διαραγούν. Το ανέφερε αυτό καθώ πολλοί ήταν αυτοί που πήραν εικόνε από τι περιοχέ που είχε σημειώσει με το ΜΟΒ περίγραμμα, ιδίω τι περιοχέ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, μιλώντα για επικείμενο σεισμό, προκαλώντα πανικό. Γενικότερα, η πρόβλεψη του Ολλανδού είναι μάλλον αόριστη, μιλώντα για τέσσερι με πέντε περιοχέ όπου πιθανά θα μπορούσε να εκδηλωθεί ένας μεγάλος σεισμός, από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου, αλλά ίσως και όχι, λέγοντας ότι αν δεν εκδηλωθεί μεγάλος σεισμός, τότε θα υπάρχει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα.